Καλωσορίζουμε από την Αθήνα και το πόρταλ 902.gr την κυρία Σίση Πολυκάρπου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 5ης ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κυρία Πολυκάρπου. Καλημέρα σας. Κάνουμε αυτή την κουβέντα με αφορμή την έναρξη σήμερα της τηλεκπαίδευσης στα δημοτικά, τα οποία σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης έκλεισαν από τη Δευτέρα. Ένα σχόλιο καταρχήν για αυτήν την εξέλιξη, για το κλείσιμο δηλαδή και των δημοτικών σχολείων μετά τα γυμνάσια και τα λύκεια. Ήταν μια αναμενόμενη απόφαση, θα λέγατε, αυτή η εξέλιξη? Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει την αποκλειστική ευθύνη για όλη την εξέλιξη της πανδημίας. Mm-hmm. Έχει την αποκλειστική ευθύνη για τους νεκρούς που θρηνούμε κάθε μέρα, για το γεγονός ότι δεν πήρε κανένα μέτρο ούτε στα σχολεία, ούτε στα νοσοκομεία, ούτε στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η ευθύνη της αυτή είναι πολύ σοβαρή και έχει να κάνει και με το κλείσιμο των σχολείων φυσικά, δηλαδή με τη βίαιη διακοπή της εκπαίδευσης των μαθητών. Γιατί... Το γεγονός ότι οδηγηθήκαμε εδώ 2 μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και παρά τα αιτήματα και των εκπαιδευτικών και των γονέων για τη λήψη μέτρων προστασίας στα σχολεία, μας υποδηλώνει ότι η κυβερνητική πολιτική δεν είχε σχεδιασμό, θα λέγατε, ή δεν είχε τη βούληση να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα. Ναι, δεν υπήρχε καμία βούληση, καμία πρόθεση να ικανοποιηθούν τα απολύτως λογικά αιτήματα όλων των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονιών. Κάναμε ξεκάθαρο ότι τα σχολεία δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τους όρους αυτούς που ήθελε η κυβέρνηση, δηλαδή με μία μάσκα και ένα παγουρίνο, ουσιαστικά αυτά ήταν τα μέτρα. Ήδη από την αρχή της πανδημίας είχε όλο το χρόνο η κυβέρνηση να σχεδιάσει και να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα για να μπορούν όλοι οι μαθητές να πηγαίνουν στο σχολείο. Ζητούσαμε δηλαδή κτίρια, και όχι μόνο εμείς, αλλά και οι ειδικοί επιστήμονες, ακόμη και οι επιστήμονες των επιτροπών των κυβερνητικών. Mm-hmm. Να βρεθούν κτίρια για να σπάσουν τα τμήματα, να μην υπάρχουν τμήματα με μαθητές πάνω από 15 μαθητές ένα τμήμα, να προσληθούν προσωπικό καθαριότητας και εκπαιδευτική. Αντίθετα, η κυβέρνηση τον Ιούνιο, ενώ γνώριζε ήδη και ενώ όλη η επιστημονική κοινότητα έλεγε ότι το δεύτερο κύμα της πανδημίας θα είναι σφοδρότερο, απέλυσε 42.000 εκπαιδευτικούς, συμβασιούχους, αναπληρωτές, γνωρίζοντας ότι θα ξεκινήσει η νέα χρονιά με τα γνωστά κενά. Πώς σχολιάζετε αυτή την αιμονή της κυβέρνησης να μην λαμβάνει μέτρα και να μην αντιμετωπίζει τα προβλήματα? Κοιτάξτε, και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, χρήματα για την παιδεία, την υγεία του λαού δεν έχουν. Βρίσκονται όμως χρήματα πραγματικά με το τσουβάλι, δίνουν χρήματα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τώρα ένας λόγος παραπάνω για να θωρακιστούν τα κέρδη τους λόγω της κρίσης που προϋπήρχε του κορονοϊού αλλά επιταχύνεται με την πανδημία. Για να εξασφαλιστούν λοιπόν τα κέρδη, να συνεχίσει απρόσκοπτα η κερδοφορία, τα χρήματα πηγαίνουν όλα εκεί. Δεν υπάρχουν πια ούτε ψίχουλα για τη λαϊκή οικογένεια, για τις λαϊκές ανάγκες, για τα σχολιά, τα νοσοκομεία. Αποδείχτηκε αυτό και με τα χρήματα, τα δισεκατομμύρια που πήραν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου δεν ήρθε ούτε 1 ευρώ στα σχολεία. Κυρία Πολυκάρπου, περιγράψτε μας λίγο και την κατάσταση όσον αφορά τώρα την διαδικασία αυτή καθ' αυτή της τηλεκπαίδευσης στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Καταγράφονται ελλείψεις και σε μηχανήματα. Ναι. Είναι τεράστιο σε εξοπλισμό. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα είναι υποχρεωμένη μια οικογένεια να έχει μια σύνδεση ίντερνετ και μάλιστα καλή, να πληρώνει δηλαδή γι' αυτό. Είναι υποχρεωμένη να έχει έναν εξοπλισμό αν έχει 2 ή 3 παιδιά ή αν δουλεύουν και οι γονείς. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ δύσκολα. Mm-hmm. Συνήθως μπαίνουν μαθητές από το κινητό. Δεν υπάρχει κανένα, τίποτα δεν μπορεί να κάνει ένα παιδί ελάχιστα. Ακούει μόνο μια φωνή από το κινητό του. Λείπει βασικός εξοπλισμός. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά γονείς ότι δώσανε πολλά χρήματα για να επισκευάσουν παλιούς υπολογιστές. Και όταν τους έλεγα ότι πρέπει να δηλώσουν, γιατί δεν δήλωσαν την έλλειψή τους αυτή, μου είπαν γιατί ξέρουμε ότι άλλα παιδιά έχουν πιο μεγάλες ανάγκες. Mm. Και πραγματικά έτσι είναι. Και δεν μιλάμε μόνο για τις φτωχογειτονιές, μιλάμε και για περιοχές όπου τέλος πάντων οι γονείς εργάζονται, έχουν ένα καλύτερο εισόδημα. Ακόμη και εκεί. Θα σας πω χαρακτηριστικά, όταν έχει ένα σχολείο 230 παιδιά, αυτοί που δηλώσανε αδυναμία να συμμετέχουν λόγω εξοπλισμού ήταν οι 70. Μάλιστα. Και αυτό
όσο προχωράμε σε, σε περιοχές με πιο φτωχό κόσμο και στα ΕΠΑΛΟ που φοιτούν τα παιδιά των φτωχών οικογενειών κυρίως, εκεί πια η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών δεν έχει πρόσβαση, δεν έχει εξοπλισμό. Θα λέγατε ότι πέρα από τα τεχνικά προβλήματα και την μη πρόσβαση, μη ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή των μαθητών, υπάρχουν επιπτώσεις και στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ναι, υπάρχουν ήδη μελέτες επιστημονικές για την προηγούμενη φάση της τηλεκπαίδευσης, την πρώτη, ναι, ότι το μορφωτικό κενό που έχει δημιουργηθεί είναι δυσαναπλήρωτο πρώτα απ' όλα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι μόνο μορφωτικό το ζήτημα, είναι κοινωνικό, είναι ψυχολογικό. Οι μαθητές πρέπει να συμμετέχουν στην σχολική ζωή, πρέπει να έχουν επαφή με τους μαθητές τους. Ήδη μου λένε οι μαθητές μου μετά από την πρώτη εβδομάδα πόσο τους λείπει το διάλειμμα, η γυμναστική, το να μας βλέπουν. Το να βλέπουν τους συμμαθητές τους, να κάνουν τα αστεία τους, να έρχονται μαζί στο σχολείο, να φεύγουν. Όλα αυτά λείπουν από τα παιδιά και σίγουρα η τηλεκπαίδευση δεν είναι εκπαίδευση. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε να έχουμε επαφή με τους μαθητές μας με όλα τα μέσα. Αυτό είπαμε από την αρχή. Και μάλιστα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τις πλατφόρμες του Υπουργείου να σέρνονται, με σοβαρά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετώπισε το Υπουργείο, παρόλο που ήταν γνωστά από την πρώτη στιγμή. Παρόλο που υποτίθεται ότι προετοιμαζόταν για αυτή την υπόθεση, γιατί έβλεπε και ήξεραν παρά τα όσα λέγανε ότι μεταδίδεται προς το δεύτερο στα σχολεία. Ναι, μεταδίδεται και στα σχολεία. Προς το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Οπότε, κυρία Πολυκάρπου, από εδώ και στο εξής τι πρέπει να γίνει. Ποια είναι τα αιτήματα που βάζει το εκπαιδευτικό κίνημα όσον αφορά την τηλεκπαίδευση και βέβαια για το αν τα σχολεία πρέπει τελικά να ανοίξουν και με τι όρους πρέπει να ανοίξουν. Εμείς λέμε πρώτα απ' όλα ότι στην τηλεκπαίδευση πρέπει να έχουν ισότιμη πρόσβαση όλοι οι μαθητές, να έχουν δηλαδή τον εξοπλισμό και τα μέσα όλα για να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα. Επίσης ότι πρέπει να ανοίξουν όλα τα σχολεία με όλους τους μαθητές, με μέτρα ασφάλειας, τώρα να προσληφθεί όλο το προσωπικό, το εκπαιδευτικό, το προσωπικό καθαριότητας, να συνδεθούν τα σχολεία με την πρωτοβάθμια υγεία, να στελεχωθεί με σημαντικό αριθμό η σχολιατρική υπηρεσία, να γίνονται τεστ μαζικά και επαναλαμβανόμενα στα σχολεία για να βλέπουν αυτός ο πληθυσμός ο μεγάλος πώς, αν έχει δηλαδή κρούσματα. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά που χρειάζεται, να βρεθούν τα κτίρια και να διαμορφωθούν για να γίνουν όλα αυτά που χρειάζεται για να μπορούν τον 21ο αιώνα να κάνουν μαθητές το αυτονόητο να πηγαίνουν στο σχολείο. Μάλιστα. Και έχουμε μπροστά μας και την απεργία στις 26 του Νοέμβρη, που είναι μια πρώτη ευκαιρία για την διεκδίκηση αυτών των αιτημάτων. Ναι, είχε γίνει και άλλη απεργία βέβαια της ΑΔΕΔΗ. Και συμμετέχουν και οι εκπαιδευτικοί στην πανεργατική απεργία 26 του Νοέμβρη για ενάντια στα αντεργατικά μέτρα της κυβέρνησης, η οποία ενώ δεν παίρνει κανένα μέτρο για την προστασία της υγείας του λαού και της ζωής του, έχει αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο για να θωρακίσει το κεφάλαιο, να πάρει μέτρα αντεργατικά, ουσιαστικά να καταργήσει το οκτάωρο, τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, να απαγορεύσει κάθε αντίδραση. Το είδαμε και χτες, στην πράξη να το κάνει. Σε όλα αυτά εμείς απαντάμε ότι δεν πρόκειται να σκύψουμε το κεφάλι. Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για τους μαθητές μας, για τους εαυτούς μας, υγεία, παιδεία και φυσικά μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμα της απεργίας, στην οποία καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μαζικά για να δώσουμε μία ακόμη απάντηση και συνεχίζουμε να παλεύουμε στην πρώτη γραμμή και η εκπαιδευτική για παιδιά και όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πολυκάρπου, για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ.